Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες του ένωση.gr. Κλήρωση για τα προκριματικά του Europa League σήμερα και με την ΑΕΚ να τίθεται απέναντι στην Σενγκάλεν σε ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην Ελβετία, νοκάουτ, στις 24 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε υπάρχει αρκετός χρόνος. Ωστόσο για την ΑΕΚ είναι η χειρότερη δυνατή κλήρωση από αυτές τις ομάδες του υπογκρουπ που βρέθηκαν από χθες το βράδυ στο διάβα της. Η ελβετική ομάδα νομίζω ότι και μόνο που φέρει το παράσημο ότι πέρσι άφησε τη Βασιλεία πίσω της στο ελβετικό πρωτάθλημα και ότι είναι μια υπολογίσιμη ομάδα η οποία έχει έναν γερμανό προπονητή με αρκετά καλή, με θητεία σε καλές ομάδες στην Ευρώπη, νομίζω ότι για την ΑΕΚ δεν μπορεί να είναι μια εύκολη αναμέτρηση. Και μόνο βεβαίως ότι μιλάμε για ένα νοκάουτ παιχνίδι εκτός έδρας, αυτό καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την αποστολή της ΑΕΚ σε αυτόν τον γάμα προκριματικό γύρο, από τον οποίο πρέπει οπωσδήποτε η ΑΕΚ να περάσει και να βρεθεί στα play-off, εκεί όπου θα δούμε αν θα είναι ισχυρή ή ανίσχυρη, ώστε να διεκδικήσει την επιστροφή της στους ομίλους του Europa League. Μια επιστροφή που φέτος, περισσότερο από ποτέ θα έλεγα, κρίνεται επιτακτική μετά και το περσινό κάζο που έπαθε η ΑΕΚ, ελέω της Λέλα Πασκαρντόσο, που έπληξε αρκετά την ΑΕΚ στο ξεκίνημα της σεζόν. Τώρα, με τον Μάσιμο Καρέρα στον πάγκο, η ΑΕΚ πολύ πιο σοβαρή, πολύ πιο προσιλωμένη στο στόχο και σφιχτή στο αμυντικό κομμάτι, πιστεύω ότι θα έχει περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί στα play-off και από εκεί να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει, αναλόγως και τον αντίπαλο, για την είσοδο στους ομίλους του Europa League. Για την ΑΕΚ βεβαίως, αρνητικό είναι ότι δεν έχει ακόμα παιχνίδια στα πόδια της. Έχει παίξει μόλις ένα φιλικό. Θα δούμε την Κυριακή αν θα παίξει στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα το δεύτερο φιλικό της. Από εκεί πέρα πιθανότατα θα έχουμε τον τελικό στις 12 Σεπτεμβρίου, μία εβδομάδα μετά την έναρξη της Super League, και από εκεί και πέρα το παιχνίδι αυτό στην Ελβετία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η ΑΕΚ με λίγα παιχνίδια στα πόδια της και με αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ενσωματωθούν μετά τον τελικό, διότι θα δούμε, είναι ακόμα ανοιχτό αν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχή στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος με τον Ολυμπιακό στις 12 Σεπτεμβρίου, είτε στη Ριζούπολη είτε στο Ολυμπιακό στάδιο. Θα πρέπει ο Μάσιμο Καρέρα να προετοιμάσει μια διαφορετική ομάδα. Για την ΑΕΚ υπάρχουν βεβαίως και τα κενά, τα έχουμε καταγράψει, ότι ξέχωρα από αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει, η ΑΕΚ χρειάζεται και άλλες τοδοτικές ενέσεις. Υπάρχει ακόμα ανοιχτό το θέμα του Βράνιες με ταυτόχρονα πιθανή αποχώρηση του οικονόμου. Υπάρχει το ανοιχτό ζήτημα του Βέρντε με την ΑΕΚ να ψάχνεται και στο θέμα του Extreme. Και βεβαίως υπάρχει και η περίπτωση του Παναγιώτη Κονέ με την ΑΕΚ να ψάχνεται μεσοεπιθετικά για ακόμα μια λύση ενός κεντρικού χαφ που θα μπορεί να βγάζει την ΑΕΚ μπροστά. Δεν πρέπει η ΑΕΚ να πάρει αψήφιση σε αυτό το παιχνίδι με την Σενγκάλεν, διότι αυτή τη στιγμή στο ξεκίνημα τη σεζόν η ευρωπαϊκή της πορεία θα πρέπει να μπει πάνω απ' όλα και να είναι ο πρώτος στόχος για την ΑΕΚ, όχι απλά να περάσει στα play-off του Europa League, αλλά να κάνει μια πορεία που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της στους ομίλους του Europa League, διότι η ομάδα χωρίς Ευρώπη έχει ξεκινάει με ένα πάρα πολύ άσχημο δεδομένο την σεζόν, κάτι το οποίο έζησε πέρσι η ΑΕΚ και βεβαίως που δεν θέλει να ξαναζήσει και φέτος. Από το ένωση.gr, καλό σας βράδυ.